έχει δημοσιεύσει πλέον των 120 επιστημονικών εργασιών και ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης του, των Eisenhower Fellows, της Διεθνούς Ένωσης Οικονομολόγων Ενέργειας, της Ένωσης Επιστημόνων του Γαλλικού Ινστιτούτου Πετρελαίων, της εταιρεία Τεχνολόγων Ορυκτού Πλούτου και του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου. <laughs> βεβαίως, βεβαίως. Ε, να ευχαριστήσω το, το γραμματέα μας τον κύριο Βουζαρά για τα καλά του λόγια και ε, θα ήθελα ε, να πω ότι επειδή θα αναφερθώ σε τελευταίες εξελίξεις πράγματι αυτά που θα ακούσετε τα πριν δύο μισή τα είπα εν μέρη στα αγγλικά στην Κύπρο, σε ένα διεθνές συνέδριο και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλα εξελίσσονται πάρα πολύ γύρω μας και θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να, να τα παρακολουθήσουμε. Ε, επειδή βρισκόμαστε σε κρίση και σε βαθιά κρίση θα έλεγα και νομίζω ότι ε, όλοι μας κατά κάποιον τρόπο υποφέρουμε, ε, θα ήθελα να αναφερθώ στα, επειδή πρόεδρος του Πολυτεχνικού Συλλόγου ήταν ο Κορδέλας παλιότερα, ε, παλιά, θα ήθελα να αναφερθώ στα λόγια του, τα οποία πολύ συνοπτικά συνοψίζονται, είναι καμιά δύο σελίδες, ότι είχε πει ότι μικρότερη φορολογία και αποτελεσματικότερη διοίκηση ανάδειξης του ρηχτού πλούτου ε, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της χώρας. Ε, τα λόγια του είναι λες και είναι σημερινά. Και θα έλεγα επευκαιρία, σε αυτό το στόχο θα δείτε τι γίνεται γύρω μας. Ε, δύο άνθρωποι ασχολήθηκαν με ώρες και μέρες μαζί μας στην προσπάθεια ότι πρέπει τέλος πάντων κάτι να κάνουμε για να δημιουργήσουμε πλούτο για το λαό, όχι για τον οποιονδήποτε. Ε, ο Αντώνης ο Σαμαράς, και ο, ο Μίκης ο Θοδωράκης ήταν οι δύο που καθίσανε με τις ώρες να ακούσουν το περιβάλλον το ενεργειακό και το πιθανό, οι πιθανές δυνατότητες της Ελλάδος. Μόνο αυτοί οι δύο άνθρωποι. Όλοι οι άλλοι ασχοληθήκαν με εισαγωγέ και οι εισαγωγέ εξακολουθούν να είναι η κύρια δύναμη στη χώρα μα. Ενεργειακέ εισαγωγέ, θα λένε. Και θα μου επιτρέψετε να αρχίσω. Θα... Δεν θα σα κουράσω πολύ. Έχω προσπαθήσει να, 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 κάνω τα θέματα που είναι αρκετά πολύπλοκα σε κονσέρβα παρουσίασης, να διαρκέσουν όμως γύρω στα 40 με 45 λεπτά. Ε, θα έλεγα θα αρχίσουμε από τις ανακαλύψεις κοιτασμάτων στην Ανατολική με Μεσόγειο και τι σχέση έχουν τέλος πάντων με την Ελλάδα. Και ας πάμε στον Μπρίνο, που ξέρετε ότι τώρα 35 χρόνια και ο Πρίνος παρήγαγε παρήγα και εξακολουθεί να παράγει πετρέλαιο. Ε, η Νότια Καβάλα ε, έκανε παραγωγή φυσικού αερίου επί 30 χρόνια και εξαντλήθηκε. Και η παραγωγή της Νοτίου Καβάλας, και παρακαλώ συγκεντρίστε, ε, 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 θυμηθείτε το νούμερο, ήταν 35 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Ας, ας όμως ας θυμηθ, ας κρατήσουμε το 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα. Δηλαδή, το απόθεμα της Νοτίου Καβάλας ήταν περίπου και παρήχθη επί 30 χρόνια ένα δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα. Ας πάμε όμως τώρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά είναι τα γεωτεμάχια, οι Κύπροι τα λένε η οικόπεδα θαλάσσια. Θα παραμείνουμε στον όρο γεωτεμάχια, είναι πιο επιστημονικός όρος, που προκυρήθηκαν σε διαγωνισμό στην Ελλάδα 20 γεωτεμάχια και στην Κύπρο 13. Στο Γεωτεμάχιο 12, το Δεκέμβρη του 2011, βρέθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην περιοχή και θα σας έλεγα το τέταρτο μεγαλύτερο κοιτάσμα στον κόσμο της τελευταίας δεκαετίας ήταν το κοιτάσμα Αφροδίτη, το οποίο περιέχει 5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ή περίπου 140 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Συγκρατήστε 140 φορές μεγαλύτερο από το νότιο Σκαβάλα, το μεγαλύτερο ελληνικό κοίτασμα φυσικού αερίου. 140 φορές μεγαλύτερο. Και εδώ είναι μια εικόνα πάνω από την δοκιμή καύση, όπω λέμε, στο κοίτασμα Αφροδίτη το κυπριακό. Και είναι η παροχή, και το σημαντικότερο είναι να συγκρατήσει κανεί την παροχή του, της γεώτρηση που έγινε στην, στην, στην Αφροδίτη. Ε, Ήταν περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα ή σε, σε αντίστοιχα ενεργειακά βαρέλια ε, πετρελαίου είναι 15.000 βαρέλια την ημέρα περίπου παροχή. Και συνεχίζοντας τα ιστορικά δεδομένα της Ανατολικής Μεσογείου, να πούμε ότι στο γεωτεμάχιο 9, που παρηχω, ε, ε, το οποίο είχε αναλάβει να ερευνήσει η Ιταλική εταιρεία ΕΝΗ, Έγιναν δύο γεωτρήσεις σημαντικές το 2014 και οι δύο γεωτρήσεις αυτές ήταν άγονες, δεν βρήκαν τίποτα. Και αμέσως όλοι οι Έλληνες επιστήμονες και ειδικοί και πολιτικοί είπαν ότι βρέθηκε εκεί, βρέθηκε, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και για να δείτε πώς όλα αυτά λειτουργούν με επιστημονικό και στατιστικό τρόπο, Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να πεις εδώ τελείωσε ή εδώ αρχίζει. Δεν υπάρχει κάτι. Είναι ε, παντού στον κόσμο όπου εξαντλήθηκε το πετρέλαιο ξαναβρέθηκε. Έγινε λοιπόν αυτές οι σκέψεις και ερχόμαστε στο τι είχε βρεθεί το 2000, μέχρι το 2014. Ε, εδώ βλέπετε ξανά την Αφροδίτη και το Λεβιάθαν, το Ταμάρ και το Νταλί, τα άλλα κοιτάσματα εκεί, και είναι περίπου ένα τρισεκατομμύριο κυβικά μέτρα είχαν βρεθεί μέχρι το 2014. Τι είπα να πει ένα τρισεκατομμύριο κυβικά μέτρα. Είναι οι ανάγκε στι σημερινέ σε φυσικό αέριο τη Ελλάδα για 200 χρόνια. Για να έχουμε περίπου το μέγεθο. Και μετά ε, να συγκρατήσουμε ένα πράγμα επιστημονικά. Το φυσικό αέριο που είχε βρεθεί μέχρι τότε ήταν το λεγόμενο πυρολιτικό φυσικό αέριο, κατά κύριο λόγο, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο οφείλεται στη διάσπαση του πετρελαίου σε χαμηλότερα στρώματα. Διασπάστηκε λοιπόν από θερμοκρασίες και πιέσεις και ανέβηκε και σε αυτά τα κοιτάσματα που βρεθήκαν στην περιοχή που έδειξα πριν. Άρα πυρολιτικό αέριο. Και, αλλά ξαφνικά το Σεπτέμβρη, πέρσι το Σεπτέμβρη, πολύ πρόσφατα, βρέθηκε όχι ένα γιγαντιέο, αυτό που ονομάζουν οι Αμερικάνοι Super Giant, ότι είναι πάνω από 20 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, θεωρείται υπεργιγαντιέο, βρέθηκε το κοίτασμα του Ζόρα από την εταιρεία Ένι. Και δεν βρέθηκε τυχαία, καθόλου τυχαία, ήταν η πρώτη φορά που έγινε τέτοιου τύπου έρευνα με βάση νέο μοντέλο, νέο γεωλογικό με, με μοντέλο έρευνας. Και... Από πού ήρθε το μοντέλο, ήρθε από τη λίμνη του Μαρακάμπο στη Βενεζουέλα. Είναι το... Η Έννη βρήκε στη Νότια Αμερική, στη Βενεζουέλα, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου τη Νοτιού Αμερική. 17 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Δεν είναι υπεργιγαντιό, είναι γιγαντιό. Και με βάση το μοντέλο αυτό, και θα δούμε περί τίνο πρόκειται, ε, το έφερε στη Μεσόγειο και είπε «θα το εφαρμόσω στην περιοχή της Κύπρου». Και έκανε τη γεώτρηση λοιπόν στο γεωτεμάχιο 9 το Αιγυπτιακό. Το Αιγυπτιακό γεωτεμάχιο 9 είναι ένα γεωτεμάχιο που έχει χαρτογραφηθεί και παραχωρηθεί στην έννοια από την Αίγυπτο σεβόμενο πλήρω το Καστελόριζο. Είναι στη μέση γραμμή Καστελόριζου Αιγύπτου. Βρέθηκε λοιπόν το Ζορ και πώς βρέθηκε. Ε, ε, θα δούμε μετά, αλλά... Είναι 150 χιλιόμετρα από την Αίγυπτο το ζυκίτασμα του ζώου. Η Αίγυπτος λοιπόν τη ήρθε, αν θέλετε, σαν θαύμα Θεού. Θα την καλύψει για 30 με 50 χρόνια για το φυσικό της αέριο και θα δούμε την αξία αυτού του πράγματος και να συγκρατήσουμε ένα πράγμα. Το φυσικό αέριο που πολλοί από εσά και εγώ έχουμε σπίτι μας έρχεται από 6.000 χιλιόμετρα μακριά από τη Σιβηρία κοιτάξτε 150 χιλιόμετρα. Και να θυμόμαστε ένα πράγμα. Το πετρέλαιο, όπου και να το βρει στον κόσμο, έχει την ίδια τιμή. 50 που λέμε τώρα, 55 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο, η τιμή του εξαρτάται από την απόσταση. Είναι τελείω διαφορετική διάσταση και επειδή είμαστε σε μηχανικούς ανάμεσα, νομίζω η αντίληψη έρχεται αμέσω το τι συμβαίνει. Και πάμε στο επόμενο. Η Αφροδίτη είναι πάντα μόλις 100 χιλιόμετρα, 120-130 χιλιόμετρα το ζόρ. Και ας δούμε μια τομή γεωλογική πώς βρέθηκε το ζόρ. Το ζόρ, κοιτάξτε, είναι κάτω από αλάτια του Μεσσηνίου. Για, γιατί αλάτια, διότι κάποτε η Μεσόγειος είχε εξατμιστεί. Είχε κλείσει το Γιβλαρτάρ και είχε εξατμιστεί η Μεσόγειο για τρία, περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια χρόνια. Ε, έχουμε λοιπόν αλάτια, τα βλέπετε εδώ με, ε, με μοβ χρώμα. Και από κάτω λοιπόν, το αλάτι που είναι τελείω στεγανό στο φυσικό αέριο, δεν, είναι, δεν αφήνει το φυσικό αέριο να φύγει καθόλου, είναι τελείω στεγανό. Καλύπτει λοιπόν με κόκκινο το φυσικό αέριο στο ζόρο. Και το ζόρ που βρίσκεται, δεν βρίσκεται όπω τα άλλα κοιτάσματα που είδαμε που είναι πυρολυτικά όπω είπαμε και βρίσκονται μέσα σε πετρώματα άμμου, σε ψαμίτε. Ε, βρίσκεται μέσα σε ασβεστόλιθο και θα δούμε ποια μορφή ασβεστόλιθο. Ο λεγόμενο καρστικό ή ασβεστόλιθο. Και εδώ έχουμε λοιπόν τη γεώτρηση που βρήκε το ΖΟΡ και έγινε από την έννοια στα 4.131 μέτρα κάτω από το βυθό της θάλασσας και ο βυθός της θάλασσας είναι 1.500 μέτρα βάθος, δηλαδή 150 ατμόσφαιρες έχει ο βυθός σαν πίεση κάτω και υπάρχει βεβαίως κάτω από το αέριο υπάρχει νερό. Υπάρχει η στάθμη νερού και αυτή καθορίζει το απόθεμα του φυσικού αέριου. Άρα, το Σεπτέμβριο του 2015 που βρέθηκε από την Έννη, έγιναν οι δοκιμές καύσης, Πόσο είναι η παροχή, Η παροχή ήταν εξαίρετη, 1,5 εκατομμύριο κυβικά μέτρα την ημέρα. Η αν θέλετε, σε αντίστοιχα βαρέλια πετρελαίου, ενεργειακά αντιστοιχεί σε 10.000 βαρέλια την ημέρα. Για να έχουμε ιδέα, τι σημαίνει 10.000 βαρέλια την ημέρα, η μέση παροχή. Των γεωτρήσεων της Σαουδικής Αραβίας σε πετρέλαιο είναι 6.500 βαριά την ημέρα. Για να δει κανείς πόσο σημαντικό είναι ε, η παροχή και η ε, αναγεώτρηση. Η παροχή δε αναγεώτρηση καθορίζει το κόστος ανάπτυξης ενός κοιτάσματος. Και όταν έχετε μεγάλη παροχή κάνετε λιγότερες γεωτρήσεις. Αλλά μικρότερο κόστος, άρα πολύ πιο γρήγορη εκμετάλλευση. Και ας έρθουμε τώρα ξανά στο ζώο. Βλέπετε εδώ τη δομή του Ζορ και κοιτάξτε στο πάνω μέρος είναι τα θαλάσσια σύνορα Αιγύπτου. Και βλέπετε ότι το 1 πέμπτον της δομής του Ζορ βρίσκεται μέσα στην Κύπρο. Η Κύπρος δεν στάθηκε τυχερή, διότι το, το απόθεμα που, ε, που καθορίζεται από τη στάθμη νερού-αερίου ε, είναι εδώ με τη γραμμή μπλε. Όλο το απόθεμα αυτό, βλέπετε τη δομή Ζορ ξανά με μαύρο και με μπλε είναι η επαφή αερίου νερού και βλέπετε το αέριο είναι όλο μέσα στην Αίγυπτο. Η δομή μπορεί να κομμάτι να ανήκει στην Κύπρο, αλλά δυστυχώς το απόθεμα για την Κύπρο ήταν όλο Αιγυπτιακό. Και ας δούμε ορισμένα δεδομένα σχετικά με την ανακάλυψη αυτή, η οποία ήταν μία από τις παγκοσμίως, ε, θα έλεγα σημαντικότερες ανακαλύψεις, βάσει νέου μοντέλου. Η Αίγυπτος έχει 80 εκατομμύρια κατοίκους, 11 εκατομμύρια κατοίκους η Ελλάδα περίπου η 10 και το, αν θέλετε, το καθάριστο εθνικών προϊόν και το δύο κρατών είναι περίπου το ίδιο, γύρω στα 230-240 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ακαθάριστη αξία του ΖΟΡ, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι με σημερινά δεδομένα που έχουν αυξηθεί λίγο οι τιμέ του φυσικού αερίου, είναι 270 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από το ακαθάριστο ετήσιο εθνικό προϊόν. Είναι κάτι καταπληκτικό από οικονομική άποψη. Και θα έπρεπε οι πολιτικοί μα κάθε βράδυ να κοιμούνται με αυτό. Και θα έλεγα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, οι γιγαντιές ανακαλύψεις ήταν, όπως είδαμε πριν, τα διάφορα κοιτάσματα, που έχουν βρεθεί είναι μόνο επικεντρωμένα στο περιληπτικό αέριο που είδαμε πριν από διάσπαση πετρελαίου. Ε, το νέο ενευρωτικό μοντέλο της Έννης είναι βιογενές αέριο. Αέριο που προέρχεται από τη διάσπαση μέσω βακτηριδίων ε, ε, και τροφοδότηση υφάλων που έχουν μεγάλο πορόδες ε, ασβεστολίθου. Θα δούμε τις λεπτομέρειες μετά. Οι ταμιευτήρες λοιπόν ασβεστολίθου αυτή, βιογενούς αερίου, εντοπίζονται παλα... παλαιογεωγραφικά σε αχτές παλαιολιμνοθαλασσών ε, της Μεσογείου, όταν η Μεσόγειος επί 2 ή 3 εκατομμύρια χρόνια ήταν, ε, αν θέλετε, είχε ε ε, ε εξαντμιστεί το νερό, είχε είχαν παραμείνει οι παλαιολιμνοθάλασσες και ακολούθως εκείνο που σας είπα πριν, ότι διαπιστώσαμε στο ζώο ότι υπάρχουν πολύ ψηλέ παροχές, παροχή φυσικού αερίου που επιτρέπει ανάπτυξη κοιτασμάτων σε χαμηλό κόστος. Γιατί πάρα πολλοί, αν, συναντήσετε πολλούς στην Ελλάδα, θα σας πούνε, μα είναι πολύ βαθιά νερά κάτω από την Κρήτη, κάτω από την Κύρπο, είναι πολύ βαθιά, είναι πολύ ακριβά, δεν συμφέρει. Συμφέρει να κάνουμε εισαγωγέ, βεβαίω. Και ερχόμαστε ότι το, ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό να συγκρατήσουμε, είναι δύσκολο να εντοπίσει ένα κοίτασμα μεγάλο σαν το ΖΟΡ, γιατί η επιφάνειά του είναι μικρή. Πρέπει να κάνετε σεισμικά πολύ πυκνά, δηλαδή αυτό που λέμε εμεί, υποθαλάσσιες ακτινογραφίε, αρκετά πυκνέ για να το βρείτε. Διότι κοιτάξτε τι, τι συμβαίνει. Η έκταση του ΖΟΡ είναι 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Αφροδίτη, που έχει 6 φορέ μικρότερο απόθεμα φυσικού αερίου, ε, έχει. 5 τρισεκατομμύρια. 30 τρισεκατομμύρια λοιπόν το ζόρ, 5 η Αφροδίτη και όμως έχουν την ίδια έκταση. Άρα υπάρχει μεγάλο πλεονέκτημα των ασβεστολίθων, των υφαλογενών και θα τα δούμε φωτογραφίες πώς είναι περίπου μετά. Διότι έχουν αντίπορόδες που έχει η Αφροδίτη, γιατί το φυσικό αέριο και όπως το πετρέλαιο βρίσκεται μέσα στους πόρους των πετρωμάτων, ε, είναι, η Αφροδίτη έχει 30% απορρόδες και στο ζόρ, στι άκρε του, θα δούμε πώ πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό, έχει 70% πρόοδο. Είναι άδειο δηλαδή, και 70, το υπόλοιπο 30% είναι ο βράχο. Και ερχόμαστε ε, σε εμά. Εμεί καθίσαμε με άλλου συναδέλφου και Ινστιτούτα και από το εξωτερικό, χάρη και στην βοήθεια ορισμένων άλλων συναδέλφων, ε, να δούμε. Εντάξει, βρέθηκε το ζώο. Υπάρχουν άλλα αντίστοιχα βάσει του ενό μοντέλου. Ακόμα κανείς δεν ασχολείται στην Ελλάδα με αυτό, αλλά γύρω μας ασχολούνται. Και διαπιστώσαμε λοιπόν ότι πρόσφατα μελέτες των πανεπιστημίων στο Κολούμπια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ουτρέχτη κοντά μας, ε, στην Ολλανδία που έχουν ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου, το Groninger, ε, είδαν ότι υπάρχουν δυνατότητες παρουσίας υφαλογεγόνων ασβεστολήθων στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Εμείς μείναμε άναυδοι βλέποντας ότι πιστεύουμε ότι δε, εμείς δεν είμαστε το παιχνίδι. Ε, λοιπόν, είμαστε το παιχνίδι, παρότι δεν ασχολείται κανείς ακόμα. Οι περιοχές ενδιαφέροντος, λοιπόν, εντοπίζονται σε αυτό που σε παλογιογραφικά σε μειοκενικές παλαιολιμνοθάλασσες. Περίπου 5 με 7,5 χρόνια, εκατομμύρια χρόνια πριν. Αλλά θα πρέπει κάποιος να πει πού ήταν η παλαιόνη Ορισμένοι κάνανε ορισμένε μελέτε και οι μελέτε εξελ... εξελίσσονται. Καλήσαμε και δουλέψαμε κι εμεί. Και κοιτάξτε, το Κέντρο Γεωλογικών Μελετών τη Αμερική πριν 1,5 χρόνο τώρα έβγαλε αυτό το χάρτη με τι παλαιόνη στη Μεσόγειο. Τι βλέπετε κάτω από την Ιταλία, κάτω από την Κρήτη και στην, στην Κύπρο. Και εδώ ένας άλλος χάρτης από το ίδιο κέντρο, που δίνει, α πούμε, νότια, περίπου πού είναι οι χώροι που θα μπορούσαν να υπάρχουν ε, κάποια στιγμή στη Μεσόγειο. Και εδώ λοιπόν βρέθηκε το ζώο. Σε αυτή την παλαιολιμνοθάλασσα, με μαύρο που βλέπετε νότια της Κύπρου, βρέθηκε το ζώο. Και ε, εδώ πάλι βλέπουμε ένα αντίστοιχο χάρτη ε, παλαιολιμνοθαλασσών περίπου γύρω στα ε, 6 με 6,5 εκατομμύρια χρόνια πριν. Και εδώ υπάρχει ένα, το λεγόμενο ύβωμα του Ερατοσθένη, το οποίο έχει ονομαστεί από το Γαλλικό Ινστιτούτο και είναι ένα από τα σημαντικότερα υψηλά ασβεστολήθου. Που γύρω του υπολογίζεται ότι θα πρέπει, και θα το δούμε στο τέλο τη παρουσίαση, να υπάρχουν αρκετοί στόχοι παρόμοιοι με το ΖΟΡ. Ε, άρα, εδώ βρέθηκε το ΖΟΡ και σε αυτή την παλαιολύμνη, εδώ στο κάτω μέρο, μόλι θα έλεγα πριν. Πέντε ή έξι μήνες ε, εντοπίστηκε το κυπριακό πιθανό ΖΟΡ που θα τρυπήσει η το total τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο. Είναι ίσως λίγο μικρότερο από το ΖΟΡ, αλλά αν, όλοι πιστεύουν ότι αν βρεθεί, διότι η πιθανότητα είναι πιθανότητα, έτσι, ε, θα είναι ε, γιγαντιό κίδασμα. Και πώς προήρθε αυτό το κίδασμα. Είναι απλό για κάποιον που γνωρίζει οι Παλαιολιμνοθάλασσε, όταν η Μεσόγειο ήταν γεμάτη με πλακτών, το πλακτών 8, όταν εξαντμίστηκε η Μεσόγειο, εγκλωβίστηκε σε μερικέ Παλαιολιμνοθάλασσε. Η Παλαιολιμνοθάλασσα, εκτό από το πλακτών που είχε τεράστιε ποσότητε οργανική ύλη, δηλαδή, ταυτόχρονα δημιούργησε λόγω των παλαιποταμών που τροφοδοτούσαν ταυτόχρονα τι Παλαιολιμνοθάλασσε. Είχαμε λοιπόν υφάλμιρε. Ε, η πάλι δημιούργησε πάρα πολύ φι, 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 υδρόβια φυτά και μαζί με το πλακτό. Αυτές οι τεράστιες ποσότητες από τους παλαιοποταμούς επί εκατομμύρια χρόνια εγκλωβίστηκαν λοιπόν κάτω από αργύλους, άμμους και βεβαίως αλάτι που είχε εξατμιστεί ε, ταυτόχρονα ε, από, στη Μεσόγειο και περαιτέρω εξάτμιση των παλαιολεμνών, θα, θα, θαλασσών. Άρα όλο αυτό αν θέλετε, η πανίδα και η χλωρίθα. Ε, ε, με, θα έλεγα ότι βούρλα, οτιδήποτε υπήρχε, χάρη στα βακτηρίδια, ε, τα αναερόβια βακτηρίδια, ε, οδήγησαν λοιπόν όλο αυτό τον, ε, την, 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 οργανική ύλη σε αποσύνθεση. Σε ε, φ, μόνο φυσικό αέριο, μεθάνιο. Και πρόκειται λοιπόν για, ε, θα έλεγα, ε, για φυσικό αέριο βιογενές. Καθαρά βιογενές. Τώρα, πώς δημιουργήθηκαν αυτοί οι ύφαλοι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το ψάξαμε και έχουν γίνει αρκετές ενδιαφέρουσες δημοχεύσεις. Βλέπετε, εδώ βλέπετε μια, μια εικόνα παλαιολιμνοθάλασσα στην περιοχή. Ε, γύρω της έχει ένα υψηλό ασβεστολίθου. Ε, μέσα, μέσα στην παλαιολιμνοθάλασσα υπάρχουν, όπως είπαμε πριν, μεγάλες ποσότητες, πολύ μεγάλες ποσότητες ε, οργανικής ύλης. Και είχαμε λοιπόν μεθανογέννηση και ταυτόχρονα τροφοδότηση παράπλευρη των ασβεστολίθων αυτών, το οποίο συντοχρόνω εκαλύπτονται από τα παλαιοποτάμια ε, με, ε, με προσχώσεις. Και αν πάρουμε ένα κομμάτι του ασβεστολίθου αυτού για να τα δούμε στα 1-2 εκατομμύρια χρόνια που ήταν εκεί, ε, το, τα κύματα από τη μια πλευρά και τα κύματα από την άλλη διάβρωσαν τον ασβεστόλιθο και δημιουργήσαν σιγά σιγά το, ε, του, τον καρστικό ασβεστόλιθο. Και αυτός ταυτόχρονα τροφοδοτήθηκε με φυσικό αέριο. Έχοντας από πάνω του ταυτόχρονα συντοχρόνο στεγανό πέτρωμα. Ε, μια μορφή των ε, παγίδων που περιμένουμε Νότια τη Κύπρου είναι αυτό που βλέπετε. Δηλαδή, οι, οι Σβεστόληθοι δημιούργησαν υφάλου και αυτή είναι μια εικόνα των υφάλων στην περιοχή. Να, εδώ βλέπετε άλλε εικόνε που έχουν πάρθει από άλλα μέρη. Ε, κονική, κοροϊογενεί υφάλοι και αυτοί έχουν χαρτογραφηθεί τώρα με τα τελευταία σεισμικά πριν μερικού μήνε στην Κύπρο, νότια νότιο και νο, νοτιοδυτικά τη Κύπρου. Εδώ βλέπουμε χερσαίο αντίστοιχο και εδώ βλέπετε για ποιο λόγο έχει αρκετό πορόδας. Εδώ το βλέπετε σε κάπου αλλού σε κάτω, σε, σε, σε εικόνα εδάφους. Και εδώ μια άλλη εικόνα καρστικού ασβεστολήθου με το πορόδας το οποίο περιέχει σε, σε, μεγάλη, σε μεγάλο βαθμό, σε ποσοστό πορόδους. Και εδώ μια εικόνα από την... Από την από το University της ε, Ιουλτρέχτης. Βλέπετε εδώ νότια της Κρήτης και νότια της Κύπρου σε υψηλά, σε οροπέδια έχει παλαιολειμνοθάλασσες. Άρα πιθανότητες για παρόμοια ΖΟΡ. Και βλέπετε εδώ στην νότια της Κύπρου το ΖΟΡ δημιουργήθηκε στις αχτές μιας παλαιολειμνοθάλασσας που χαρτογράφησε ε, 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 το Πανεπιστήμιο της Ιουλτρέχτης και δίπλα του, με κίτρινο, ο στόχος δεν είναι κοίτασμα, είναι στόχος αναμενόμενος ε, γιγαντιαίος στην Κύπρο, που περιμένουμε το Total να τον τρυπήσει το επόμενο Ιούνιο. Και ερχόμαστε στο χάρτη που δημοσιεύθηκε... Εμείς βάλαμε απλώς στο χάρτη πάνω ε, τα σημεία που είχε γεωγραφικά με συνδεταγμένες ε, δημοσιεύσει το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια. Βλέπουμε εδώ ότι ε, νότια της Κρήτης ε, ε, υπάρχουν πέντε σημεία ενδιαφέροντα σημαντικά και νότια της Κύπρου Τέσσερα, τουλάχιστον τέσσερα σημεία που θα μπορούσαν να υπάρχουν ε, κοιτάσματα τύπου ζώο. Ε, άρα υπάρχουν εδώ στην νότια της Κύπρου και υπάρχουν και νότια ε, της, της Κρήτης. Εδώ τα βλέπουμε σε γεωλογικό χάρτη τα αντίστοιχα σημεία και το κοιτάσμα ζόρ Και εδώ ας έρθουμε σε μία σεισμική καταγραφή που έγινε πέρσι ε, και η οποία αναλύθηκε και από μας ε, από πάνω βλέπετε με μοβ χρώμα τα λάτια του Μεσσηνίου και από κάτω βλέπετε το, ε, τον καρστικό ασβεστόλιθο, που είναι αυτός εδώ, ο οποίος ε, είναι μέσα σε αυτόν ανακαλύφθηκε το ζόρ Και προσέξτε, όπως είπαμε πριν, το μεγάλο πορόδες ε, δεν είναι στο κέντρο του ασβεστόλιθου, να είναι... Ε, Στι δύο πλευρές που φαγωθήκανε παλαιογραφικά από το κύμα, από τον αέρα, από τις βροχές, είναι εκεί τα δύο άκρα που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό και το μεγαλύτερο, βεβαίως, σε περιεχόμενο, σε φυσικό αέριο. Και ε, κοιτάξτε τη διάσταση, 10 χιλιόμετρα εδώ, και θα δούμε μετά και άλλους στόχους που υπάρχουν στην περιοχή. Και... Ποια είναι η αξία. Είπαμε πριν, η αξία γύρω στα 270 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακαθάριστη αξία. Η, η αξία έρχεται όταν αφαιρέσει τα έξοδα. Ε, τα, ε, αν θέλετε, τα καθαρά κέρδη έρχονται μετά. Είναι, είναι τα, η αξία προφόρων και προμοιρασιάς με το κράτος. Και ας δούμε πιο αναλυτικά. Κοιτάξτε πόσο ε, ευκρινής είναι ο στόχος, ο οποίος απέχει μόλις 9 χιλιόμετρα, από το υπεργιγαντίο κοιτάσμα με κόκκινο, με κόκκινο είναι το ανακαλυφθέν και με, αν θέλετε με σκούρο κίτρινο είναι αυτόν ο στόχος κοιτάσματος, ο Κυπριακός. Δεξιά σας έχετε την Αίγυπτο, το Ιωτεμάχιο της Αιγύπτου, με την ανακάλυψη του φυσικού αερίου εδώ με κόκκινο και με επαφή αερίου νερού στο κάτω μέρος. Και δεξιά, με ερωτηματικό, η Ελπίδα, η Ελπίδα της Κύπρου, που θα ξέρουμε τον Ιούνιο τι γίνεται. Θα αλλάξει η ιστορία, η όψη, η οικονομία της Κύπρου, αν όλα πάνε καλά. Η Αίγυπτος, η οικονομία της, θα αναπτυχθεί χωρίς κανένα πρόβλημα τα επόμενα 40 με 50 χρόνια. Και κοιτάξτε όμως, ο, ο, ο δεξιά, αυτό που δείξαμε πριν, είναι δεξιά. Ο στόχος στο γεωτεμάτιο 11 της Κύπρου, που είναι στο δεξιό μέρος της διαφάνεια. Ο πρώτος στόχος λοιπόν είναι αυτός που σας έδειξα πριν, αλλά δεν είναι μοναδικός. Ήδη ε, έχετε δίπλα για την Total ένα τουλάχιστον, θα, δει, δεν είναι μόνο δύο, είναι κι άλλοι, ε, ένα δεύτερο ύφαλο, ελαφρώς μικρότερο από το ζόρ, αλλά έχετε και έχουμε στο γεωμάτε, το γεωτεμάχιο 10 δύο στόχους τις οποίες διεκδικεί η Exxon Mobil και όπως είδατε η Exxon Mobil, η Υπουργός των Εξωτερικών, είναι ο πρόεδρος της Αμερικής που έρχεται για συμμαχία με τη Ρωσία. Ε, είναι ε, δύο στόχοι στο, στο γεωτεμάχιο 10 της Κύπρου μεγαλύτερη από το ζόρ. Αν τις κάτσει δηλαδή, η Κύπρος για 200-300 χρόνια, 500 χρόνια δεν θα έχει οικονομικό πρόβλημα. Και ερχόμαστε ξανά στο χάρτη της ευρύτερης περιοχής, γιατί και ο Λίβανος ετοιμάζεται. Ε, δηλαδή, ακόμα και η Χεσμολά σκέφτεται. Ας σκεφτούμε κι εμείς. Δηλαδή, εδώ έχετε το στόχο με κίτρινο που είδαμε πριν. Και κοιτάξτε, η αχαρτογραφημένη πρόσφατα με σεισμικά τριών διαστάσεων, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι τα δύο διαστάσει δεν τα βλέπαν ορισμένα από αυτά. Ήτανε, ήτανε οι σεισμικέ καταγραφέ περνούσαν από πάνω του χώρε να τα δούνε. Τριών διαστάσεων λοιπόν είναι οι εξή. Οι δύο που σα έδειξα στο ε, Γεωτεμάχιο 10 και έχουμε και άλλου στόχου, οι οποίοι η Total όταν διατηρήσει και βρει τον έναν, οπωσδήποτε θα κοιτάξει και του άλλου. Άρα υπάρχουν συνολικά έξι, ε, τέσσερι και δύο έξι στόχοι σε δύο μόνο από τα Γεωτεμάχια. Και δεν τελείωσε η ιστορία. Πρόσφατα, εμείς ψάχνοντας μαζί με την εταιρεία Spectrum, την οποία είχαμε επαφή, ε, βρέθηκε ένα στόχος πενταπλάσιος του ΖΟΡ στο Γεωτεμάχιο 7, το οποίο θα πρέπει να γίνουν όμως σεισμικά τριών διαστάσεων για να επιβεβαιωθεί. Όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει η όψη όλης της περιοχής. Για αυτό τον λόγο, όταν η Κύπρος ήδη το είχε δει ε, και έκανε την, τον περασμένο Ιούνιο, έκανε την, το νέο γύρο παραχωρήσεων να προσελκύσει επενδυτές. Άνοιξε μόλις τρία οικόπεδα και, ε, ή αν θέλετε γιοτεμάχια για να είμαστε πιο ακριβείς και προσήλθαν στο 10 που σας έδειξα πριν, που είχε τους δύο μεγάλους στόχους, προσήλθαν οι μεγαλύτερες εταιρείε του κόσμου, δηλαδή η Statoil, η Νορβηγική το Κατάρ μαζί με την Action Mobile και βεβαίω η Ιταλία, η Ένη και η Total. Αυτή θα. Ε, η, η Κυπριακή κυβέρνηση ετοιμάζεται σε δύο εβδομάδε, λίγο μετά την Πρωτοχρονιά, να ανακοινώσει ποιο είναι ο νικητή. οι φήμες λένε ότι θα είναι ο Τραμπ, ο οποίο ακούστηκε μάλιστα ότι θα, η πρώτη του Βίζιτα θα είναι στην Κύπρο. Ηδη, ηδη, ακούστηκε. Ε, και δεν είναι μόνο αυτό. Χτε το βράδυ η ρωσική εταιρεία από τι μεγαλύτερε στον κόσμο, η Rosneft, μπήκε στο ΖΟΡ με 30%. Συμμαχία με τους Ιταλούς. Άρα αλλάζει η όψη γεωπολιτική της περιοχής. Και θα, όλα αυτά θα πρέπει να, καταβριθ, να, να, να καταγραφούν, διότι δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από αυτά. Πρέπει να υπάρχει μια ομάδα που θα τα παρακολουθεί μέρα-νύχτα. Και ερχόμαστε... Είχε η Κύπρος εμείς είχαμε για όλο το Ιόνιο και Νότια της Κρήτης μία προσφορά, γιατί δεν βάζω μέσα τις ελληνικές προσφορές, μία προσφορά διεθνή από την ΤΟΤΑΛ και ανοίγοντα τρία οικόπεδα, τρία γεωτεμάχια η Κύπρος, είχε οχτώ προσφορές από γιγαντιές εταιρείε. Στο νούμερο 6, νούμερο 8 και νούμερο 7. Και σημειώστε ένα πολύ σημαντικό, ήταν πολύ έξυπνη η προσέλκυση επεδίνωση τη Κύπρου. Δεν άνοιξε το οικόπεδο 7 που είναι ο πενταπλός, ο πενταπλάσιος αυτό το οικόπεδο εδώ, το άφησε σαν στρατηγικό απόθεμα για τη δημοκρατία. Το κράτησε για το μέλλον. Δεν το άνοιξε στις εταιρείες. Παρότι η υποψία είναι ότι πενταπλάσιο σε μέγεθος από τα άλλα. Και ερχόμαστε στο πενταπλάσιο. Το πενταπλάσιο το ψάξαμε κι εμείς, συνεργαστήκαμε με την εταιρεία Spectrum, και, η οποία έχει κάνει πολλά ε, 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 σεισμικά γύρω από την περιοχή. Η εταιρεία που έκανε τα περισσότερα είναι η Γενοβελγική PGS, αλλά έχει συμφωνία μυστικότητος με την Κύπρο και δεν δημοσιεύει. Ενώ εδώ έχουμε τη δυνατότητα δημοσίευση. Λοιπόν, κοιτάξτε το πενταπλάσιο. Είναι αυτό. Κοιτάξτε τη διάσταση. Δεν είναι 10 χιλιόμετρα που είδαμε πριν για το Ζόρ, είναι 20 χιλιόμετρα. Και επίσης έχει το ίδιο. Είναι σαν φωτογραφία του Ζόρ φαγωμένο δεξιά και αριστερά ε, με το φυσικό, πιθανό φυσικό αέριο μέσα. 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και ερχόμαστε, αξία, αξία, ποια αξία, ήδη δημοσιεύτηκε η Spectrum, λέει αν βρεθεί είναι 720 δις αν βρεθεί. Η πιθανότητα έβρεσης από την κατά τη Spectrum είναι 70%. Κατά αυτού, ενώ για την Total που προσφέρει, είπε ότι δημόσια ότι είναι διπλάσιο από την παγκόσμια πιθανότητα που είναι 10%, είπε το τάλε εγώ έχω πιθανότητα να βρω στο στόχο 20%. Και ξέρετε γιατί το είπε. Επειδή διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης, πώς θα παίρνει το κράτος, πώς θα παίρνει η, 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 η ίδια, και, και, εγώ να ήμουν στη θέση της, λες ότι η πιθανότητα είναι πολύ μικρή, άρα μπορεί να πέσω έξω και να χάσω τα λεφτά μου, άρα δώσε μου καλύτερους όρους. Αλλά σας λέω, οι ορισμένες εταιρείες λένε 70% πιθανότητα. Και ας περάσουμε στα οικονομικά πολύ σύντομα και θα τελειώσω μετά τα οικονομικά. Δηλαδή, τι κοστίζει στι εταιρείε, γιατί πάρα πολλοί εξακολουθούν και στην Ελλάδα να λένε πού να πάμε τώρα στη θάλασσα, κοστίζει ακριβά. Θα δείτε πόσο κοστίζει στι εταιρείε σε 1500 μέτρα ή 2000 μέτρα βάθος νερού για να αναπτύξετε ένα κοίτασμα το οποίο θα έλεγα όχι το γιγαντιέο που σας έδειξα, το εν πέμπτον του γιγαντιέου, Πόσο κοστίζει στι εταιρείε και πόσο πουλιέται το φυσικό αέριο στην αγορά. Γιατί η απόσταση είναι μικρή. Ε, θα, θα αναφερθώ σε ένα τύπο για μηχανικού. Είναι το εξή. Το τεχνικό κόστο για να ε, αξιοποιήσετε και να κάνετε παραγωγή ενό ε, κοιτάσματο για 30-35 χρόνια. Ε, Πώ ορίζεται για, από εμά του ειδικού είναι πρέπει να διαιρέσετε το κόστο έρευνα, δηλαδή να βρείτε το, το κοίτασμα, να του προσθέσετε το κόστο ανάπτυξη, να φτιάξετε εγκαταστάσει, να προσθέσετε σε αυτό το κόστος εκμετάλλευσης επί 30 ή 35 χρόνια, να τα προσθέσετε όλα αυτά και να τα διαιρέσετε δια το αποθέματος που θα βγάλετε επί 30 ή 35 χρόνια. Αυτό σα δίνει σε δολάρια ανά χίλια κυβικά πόδια φυσικού αερίου ή δολάρια ανά αντίστοιχο βαρέλι πετρελαίου ε, που κοστίζει να το βγάλετε και να το παράξετε. Και κοιτάξτε όμως τι συνέβη. Τα τελευταία χρόνια, από το 2013 μέχρι το 2016, η τιμή του φυσικού αερίου έπεσε στα μισά. Από τώρα ευτυχώ ανεβαίνει. Από τα 13 στα 6 σήμερα που είναι δολάρια το, τα χίλια κυβικά πόδια. Α δούμε λοιπόν τι περιπτώσει κόστου αυτών των κοιτασμάτων που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή. Το ΖΟΡ αναπτύσσεται, αναμένεται του χρόνου να αρχίσει η παραγωγή του ε, και το 19 η πλήρη παραγωγή του. Θα δούμε λοιπόν τα, τα κόστη για τι εταιρείε το να το βγάλουν. Και α δούμε στην Αφροδίτη. Η Αφροδίτη η οποία ήταν να αναπτυχθεί, αλλά βρέθηκε το ζώο. Και η Αφροδίτη δεν έχει αγορά, άρα παραμένει σε ακρεμότητα. Γι' αυτό συζητάμε για pipeline προ Ευρώπη. Α κρατήσουμε την Αφροδίτη εκεί, όταν ήταν έτοιμη να αναπτυχθεί πριν περίπου τρία χρόνια. Η Αφροδίτη λοιπόν προβλέπεται να γίνουν εγκαταστάσει στο βυθό. Όλα τα, τα πηγάδια παραγωγή θα ήταν στο βυθό, με τι κεφαλέ του στα, στα 1700 μέτρα βάθο. Εδώ δηλαδή. Μετά η παραγωγή θα πήγαινε μέσω εύκαμπτων αγωγών σε τάνκερ μετασκευασμένο για να καθαριστεί η παραγωγή, γιατί έχει και φυσική βενζίνη η οποία πρέπει να αποθηκευτεί στο, στο μετασκευασμένο τάνκερ. Και έπειτα από εκεί το, το καθαρό φυσικό αέριο θα φεύγει για την Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού χρειάζεται στην αγορά. Ε, συνολικό κόστος τη επένδυσης είναι 6 δις γι' αυτό. Τώρα. Στο ΖΟΡ για λόγους ασφαλείας δεν κάνανε πλωτό μέσο. Είπανε ότι μπορεί να έρθουν οι να να, να, να τυνάξουν το πλωτό μέσο. Εμεί θα τα κάνουμε όλα σε 150 ατμόσφαιρες με ρομπότ όλα στο Βυθό. Θα κοστισει βεβαιω βεβαίως 2-3 δι παραπάνω και θα τα κάνουν όλα τοποθετημένα στο Βυθό. Ε, η επένδυση προβλέπεται 12 με 16 δισεκατομμύρια ε, δολάρια. Και για να έχουμε μια ιδέα ποια θα είναι η παραγωγή σε αντίστοιχα βαρέλια πετρελαίου το 2020 στο ζόρι είναι 500.000 βαρέλια την ημέρα. Το δηληστήριό μας του Ασπροπύργου, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 300.000 βαρέλια συνολικά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και βλέπουμε, υποκαδίσαμε λοιπόν και υπολογίσαμε και αυτά τα δείξαμε σε διεθνές συνέδριο στην Κύπρο που ήταν και η και η γιατί Κανεί από τι εταιρείε δεν δημοσιεύει πόσο θα μου κοστίζει. Αλλά εμεί το παρουσιάσαμε και κανεί δεν είπε ότι δεν είναι αυτό. Δηλαδή, υπολογίσαμε, εδώ βλέπετε με, κόκκινο το, με πράσινο το κοίτασμα και με κόκκινο οι γεωτρήσει, 26 γεωτρήσει παραγωγή που θα γίνουν. Υπολογίσαμε λοιπόν ότι θα κοστίσει το να βγει ε, το, για την έννοια κοστίζει 1,8 δολάρια τα 1.000 κυβικά πόδια το κόστος το τεχνικό κόστος παραγωγής στο κοίτασμα. Ε, όταν λοιπόν αυτό θα πουληθεί από την έννοια περίπου γύρω στα 6 δολάρια τα 1000 κυβικά πόδια στην Αίγυπτο, γιατί η Αίγυπτος την έχει μπλοκάρει, έστω και να ανέβει ξανά στα 13 δολάρια τα χίλια κυβικά πόδια, η Αίγυπτος θα τις πληρώνει 6. Διότι κοιτάξει το κόστος θα είναι 1,8. Αλλά δεν θα της επιτρέψει να κάνει υπερκέρδη. Η σύμβαση αυτό λέει. Και έτσι γίνονται όλες οι συμβάσεις. Άρα, ε, έχετε λοιπόν ε, διάθεση του προϊόντος στα 6 και κόστος σας 1,8%. Τι γίνεται όμω, αυτό είναι κέρδο τη ΣΕΝΗ. Δεν είναι κέρδο τη ΣΕΝΗ. Η σύμβαση λέει ότι το καθαρό κέρδο τη ΣΕΝΗ πηγαίνει 65% στο, στο κράτο και 35% κρατάει η εταιρεία. Αυτή είναι η σύμβαση. Και ποια είναι η απόδοση Τη επένδυσης της που κάνει, θα κάνει 12 με 16 δις. Ε, όπως ξέρετε, αν το βάλετε στην τράπεζα το ποσό, θα πάρετε 3 με 4%. Η ΕΝΙ λοιπόν θα αποκομίσει, έχοντας βεβαίως το ρίσκο αν θα βρω δεν θα βρω, θα αποκομίσει γύρω στα 35% απόδοση του κεφαλαίου της. Άρα βλέπετε τι κίνητρα έχει η εταιρεία να έρθει να ψάξει. Είναι δύσκολη η έρευνα αυτή. Και πάμε τώρα στο Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει αναπτύξει και παράγει από το 2013 το Ταμάρ καλύπτει πλήρω τι ανάγκε του Ισραήλ και θα καλύπτει πλήρω τι ανάγκε του Ισραήλ για 30 χρόνια. Ε, πόσο κόστιζε λοιπόν στην Όμπλε. Στην Όμπλε ε, κόστιζ, κοστίζει κατά τη γνώμη μα 2,3 δολάρια. Είναι, είναι, μικρότερο το κοίτασμα. Το κοίτασμα είναι περίπου γύρω στα 8, δηλαδή 4 φορέ μικρότερο από το ζόρ. Κοστίζει λοιπόν 2,3 δολάρια τα 1.000 κυβικά πόδια. Και εάν τώρα βρεθεί κοίτασμα, κοίτασμα νότια της, της, Κύπρου ή της Κρήτης, που έχουμε μεγάλες δυνατότητες, και αυτό είναι αρκετά μικρότερο από την Αφροδίτη, πήραμε μία, ένα παράδειγμα οικονομικής ανάλυσης ε, για αποθέματα γύρω στα μισά από ό,τι Αφροδίτη, 2,5-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Και τα βάλαμε λοιπόν σε απόσταση 100 χιλιόμετρα ή 70 χιλιόμετρα, όπως είναι περίπου η στόχη η νότια της Κρήτης, και είπαμε τι θα κόστιζε στην εταιρεία που θα έρθει να ψάξει και να βρει σε εμά Λοιπόν, είδαμε λοιπόν ότι μια τέτοια εκμετάλλευση θα κόστιζε αρκετά υψηλά, 4,5 δολάρια τα Και αυτό θεωρήσαμε ότι αυτό θα γίνει λίγο πιο μελλοντικά, οπότε ε, βγαίνει οικονομικά, αν η τιμή είναι του φυσικού αερίου πώληση στην Κρήτη ή στην Κύπρο, θα είναι γύρω στα 6, τα σημερινά δηλαδή. Βγαίνει αρκετά καλά, αλλά με μία προϋπόθεση. Ενώ η, η, η μοιρασία των κερδών... Ε, για την έννοια είναι 65, για το κράτος 35, για την Αίγυπτο. Ε, στην Κρήτη ή στην Κύπρο θα πρέπει να γίνει η συμφωνία 50-50. Μισά εγώ, μισά εσύ. Έτσι μόνο μπορεί να βγει οικονομικά και έτσι μόνο θα έρθει ο άλλος να ψάξει και να βρει. Και ερχόμαστε στο, ε, στην περίπτωση που θα ήταν το 1 πέμπτον ένα μικρό κοιτάσμα, γιατί ψάχναμε να βρούμε ποιο το όριο. Δηλαδή, ποιο είναι το όριο του κοιτάσματο που δεν βγαίνει, από εκεί και κάτω δεν βγαίνει. Και βρήκαμε ότι είναι περίπου γύρω στα 1,5-3, δηλαδή γύρω στα 5, ίσω γύρω στο 5 φορέ μικρότερο από ότι η Αφροδίτη. Ή θα σα έλεγα 30 φορέ μικρότερο από το Ζόρ. Και πάλι βγαίνει με την προπόθεση να είναι τιμή του φυσικού αερίου γύρω στα 7, λίγο παραπάνω από ότι τώρα, που θα είναι γιατί φαίνεται ήδη να τσιμπάει προς τα πάνω λόγω της οικονομικής ανάπτυξης που φαίνεται να έρχεται. Άρα αυτή είναι η οικονομική μας εικόνα σε ό,τι βρεθεί νότια. Και ας έρθουμε τώρα στην αυτοκρατορία της Κύπρου, την οποία την αποδέχθηκαν στην κουβέντα που κάναμε στην Κύπρο. Καθίσαμε και βάλαμε σύμφωνα με τη Spectrum, αυτή που έχει κάνει όλα τα σεισμικά στην περιοχή. Ορισμένες βεβαίως θέλουν τριών διαστάσεων σεισμικά για να επιβεβαιωθούν οι στόχοι. Κοιτάξτε λοιπόν με κίτρινο αυτό που είπαμε, τα βιογενές αέριο, το πιθανό κοιτάσμα τα βιογενούς αερίου με κίτρινο, δηλαδή παρόμοια τύπου ζορ, είναι 10. Η Κύπρος θα μπορεί, αν είναι τυχερή τα επόμενα 40 χρόνια, και αν είναι τυχερή και βρει, έχει δυνατότητες και ελπίδες ε, που ξεπερνούν κάθε φαντασία, ε, αλλά δεν είναι οι μόνες ελπίδες. Κοιτάξτε και τα κοιτάσματα που υπάρχουν προς τη μεριά του Λιβάνου, και σε άλλα ε, γεωτεμάχια της, ε, της, Κύπρου, το οποίο δεν είναι βιογενές αέριο, αλλά βεβαίως είναι κοιτάσματα πετρώματος ε, άμμου, ψαμιτών, που είναι με το χρώμα το μόβ. Και όσον αφορά τώρα, εμείς συμπληρώσαμε τη δημοσίευση που έκανε η Spectrum στο Λονδίνο πριν έξαμινο, Βλέπετε τα αποθέματα που θεωρεί βιογενές με κόκκινο και ε, με πράσινο, το, ε, αν θέλετε, το πυρολιτικό αέριο. Ε, και εμείς βάλαμε νότια της Κρήτης ε, τις δυνατότητες σύμφωνα με αυτά που έχει αναφερθεί το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια και θεωρούμε ότι είναι δυνατό να ξεπεράσει, αν είμαστε τυχεροί, με 50% πιθανότητα, μπορεί να είναι πολύ λιγότερα, μπορεί να είναι και περισσότερα, ε, που είναι γύρω στα 3 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Αυτά τα επόμενα 30 με 40 χρόνια, εφόσον ασχοληθούμε, γιατί όσο ασχολούμαστε μόνο με εισαγωγή ενεργειακών πόρων, θα μείνουμε εκεί που είμαστε. Αυτό έγινε, γίνεται τώρα 30 χρόνια, δεν γίνεται τώρα σήμερα. Και ερχόμαστε σε αυτό που προχωράει ευτυχώ από τη ΔΕΣΦΑ, είναι ότι περιμένουμε επιπλέον αποθέματα. Τους το έχουμε πει 300 φορές, εφόσον περιπαίνουμε επιπλέον από θέματα, αυτά δεν μπορούν να πάνε στου Άραβε, είναι γεωμάτι με φυσικό αέριο. Δεν μπορούν να πάνε στην περιοχή. Η Αίγυπτο έλυσε το πρόβλημά τη με φυσικό αέριο. Το Ισραήλ το έλυσε. Η Τουρκία θέλει πολύ λίγο. Πού θα πάει το φυσικό αέριο, αν βρούνε όλοι αυτοί οι στόχοι. Άρα με καθίσαν και μελετήσαν με του Ιταλού ευτυχώ και φαίνεται ότι ο αγωγό όσο περνάει και η τεχνολογία εξελίσσεται γίνεται και αρκετά πιο οικονομικό. Άρα στα επόμενα, το τέλο τη δεκαετία, έχουμε ελπίδε μέσω της Ελλάδος να πάμε στην Ευρώπη φυσικό αέριο και να το πάρουμε φτηνά. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό είναι ο αγωγός, ο περίφημο Ισμέν, που έγιναν ορισμένε συσκέψεις, κατέβηκε και ο Τσίπρας, όπως είδατε πρόσφατα, και το συζητήσανε με τους αρμόδιους και στο Ισραήλ και στην Κύπρο. Και τα συμπεράσματα για να καταλήξουμε. Σε περίπτωση ανακάλυψη κοιτασμάτων νότια τη Κρήτη, θεωρούμε ότι παρότι τα θαλάσσια βάθη είναι μεγάλα και παρότι όλοι οι μισοί λένε δεν αξίζει τον κόπο, α μην ασχοληθούμε. Ευτυχώ υπάρχουν και άλλε φωνέ. Ε, είδαμε οικονομικά ότι αν βρεθεί, έστω και αρκετά μικρό, είναι βιώσιμο. Αρκεί να έχεις ειδικού και μια κυβέρνηση με θάρρο, διότι είναι δύσκολο να πάς να, να υπογράψει σύμβαση και να πει το μοιράζουμε με την εταιρεία. Πρέπει να εξηγήσει και θα βγουν οι αντιπολίτευση και όλοι οι άλλοι θα σα πούνε ότι ξεπουλά. Και θα καθυλωθούν όλα. Ε, λοιπόν, δεν είναι έτσι. Πρέπει να μπουν στο, 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 στο πεδίο και στο παιχνίδι ε, άνθρωποι με έντιμοι, με γνώσεις, να διαπραγματευτούν. Λοιπόν, προϋπόθεση όμως, ε, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να βρούμε, να βρούμε τους κατάλληλους στόχους και πρέπει οι παραγωγικότητες αναγκαιότητες να είναι ψηλές για να είναι οικονομικά. Και είδαμε λοιπόν ότι θέλουμε ένα μήνυμο με απόθεμα 43 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, δηλαδή 43 φορές μεγαλύτερο από την ε, νότιο καβάλα που είχαμε επάνω στη, στη Θάσο. Ε, αλλά είναι αρκετά μικρό περιεχόμενο σε σχέση με τη Ανατολική Μεσογείου. Και. Ε, όλα αυτά περνάνε όπως από συνεργασία Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου για να υπάρξει ένα άξονας ανάπτυξης. Πρέπει να θυμόμαστε ότι σε λίγες μήνες ή, ή τρία-τέσσερα χρόνια θα δημιουργηθεί υποδομή στην Ανατολική Μεσόγειο κοιτασμάκων που παράγουν ήδη. Όταν έχεις μια υποδομή εταιριών εργολάβων σε ένα χώρο δίπλα σου και ανοίξει νότια της Κρήτης και βρίσκεσαι αυτό που θα βρει, θα σου στοιχήσει πολύ φτηνότερα η ανάπτυξη, επειδή υπάρχει υποδομή. Και επειδή οι υποδομέ μπορεί να δεθούν, μπορεί να, να έχουν connection, να, να ενώσει του αγωγού και τι άλλε δυνατότητε που έχει. Αυτό θα το κάνουν και ήδη κάνουν συμφωνίε η Αίγυπτο με την Κύπρο. Όπω και η Αίγυπτο με το Ισραήλ και τώρα με το Λίβανο γίνονται συζητήσει. Άρα η Ελλάδα πρέπει να σχεδιάσει προσέλκυση επενδύσεων νότια της Κρήτης για να συνεισφέρει σε αυτόν τον άξονα συνεργασίας. Οι νέε ανακαλύψει και ελληνικών κοιτασμάτων θα δημιουργήσουν συνέργειε, όπω λέμε, ε, εκμετάλλευση με Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο και, όπω είπαμε, με, φυσικά με χαμηλότερο κόστο. Και όλα αυτά, τη στιγμή που θα υπολογίζονται τώρα όλα αυτά στην Ανατολική Μεσάγειο, ένα εκατομμύριο θέσει εργασία, όχι πάνω στις εγκαταστάσεις περιφερειακές, ε, θα μπορούσαμε και εμείς να δημιουργήσουμε 100-200 θέσεις εργασίας, αλλά θα χρειαστεί, είμαστε 10 με 15 χρόνια πίσω, θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.